και στην περιοχή της Μουέκας, στο κέντρο του Κιβώ. Έχουμε εκεί δύο ιερείς, τον πατέρα Κίδων και τον πατέρα Αλέξανδρο. Συνήθως επειδή έχουμε μόνο μία εκκλησία των Άγιων, επειδή έχουμε μόνο μία εκκλησία των Άγιο Γεώργιο και στα χωριά έχουμε λασποκαλίδες, έπρεπε ο πατήρ Αλέξανδρος να κάνει περιοδεία. Επήγε λοιπόν σε ένα χωριό, εκεί κυκλοφορούμε με τα ποδήλατα, είναι το μόνο μέσο που μπορεί να υπάρχει στην κοινωνία, πήρε τα ποδήλατα του και πήγε στο χωριό αυτό. Όταν έφτασε εκεί πέρα, τον είπαν το απόγευμα, έφτασε, τον είπαν οι χριστιανοί εκεί, οι Ορθόδοξοι, τι έφτασε εδώ πέρα. Εδώ είναι ένας μεγάλος μάγος, ο οποίος όποιος έρχεται τον σκοτώνει. Λέει, εγώ ήρθα, με έδωσε εντολή ο επίσκοπος, θα κάνω υπακοή, να κάνω να σας εξομολογήσω, να λειτουργήσω και να σας κοινωνήσω. Μετά από λίγο έρχεται ο μάγος, λέει, τι δουλειά έχει εδώ στο χωριό μου. Σήκω να φύγεις. Σημειωτέων στα χωριά ή και στα δάση υπάρχουν μάγοι και είναι με διάφορες διαδαθμίσεις. Λέει, είσαι νέος και εγώ θα σε φύγει, μην σε σκοτώσω. Ο πατήρ Αλέξανδρος λέει, ο δε Θεός μου είναι αληθινός, αν θέλει να πεθάνω θα πεθάνω, δεν εξαρτάται από σένα. Και επίσης ότι εγώ θα κάνω το πρόσφυγη στην Εκκλησία μου, το επιστοπό μου, να έρθω να λειτουργήσω, να εξομολογήσω τους ανθρώπους, να κοινωνήσω και να φύγω και να τους ενδυναμώσω πνευματικά. Τότε ο μάγος του είπε, είσαι νέος, φύγει, γιατί όπως πέθανε ο πρωτιστάρης. Πέθανε και τον καθελικό που είχαν έρθει να λειτουργήσουν εδώ, έτσι θα πεθάνω και σένα. Πάλι ο πατήρ Αλέξανδρος λέει, εγώ έχω εμπιστοσύνη στο Θεό μου, είναι ο αληθινός Θεός, ότι θα με προστατεύσει. Αν θέλει να με πάρει, θα με πάρει, όποτε θέλει. Εγώ θα κάνω κακό στην εκκλησία σε αυτό που με έστειλε επίσκοπος. Δεν φοβήθηκε, την άλλη μέρα το πρωί πήγε στην εκκλησία, φύλλα σκοκαλίδι εκεί πέρα που έχουμε και άρχισε να κάνει την όρθο την ευθύνη. Εκείνη την ημέρα ήρθε ο μάγος με τα μαγικά και έκατσε μέσα στην εκκλησία δεξιά, όπως έχουμε εδώ στην Ελλάδα τα παγκάρια, έβγαλε τα μαγικά του για να σκοτώσει τον ιερέα. Μαζεύτηκε όλο το χωριό που ήταν ορθόδοξο, προτεστάντες, αθολικοί, κυμπαντής, διάφορες αγνιστές κλπ. Να δουν τώρα πώς θα πεθάνει ο ορθόδοξος ιερέας. Τότε ο ιερέας, ο κ. Αλέξανδρος, με ηρεμία έκανε την αθολικία του, τον όρθο, μπήκε στη λειτουργία, ο άλλος έφτιαχνε τα μαγικά του πίσω, ατάραχος ο πατήρ Αλέξανδρος και απασχευμένος. Και στο Θεό την ώρα της μεγάλης εισόδου, μετά τη μεγαλή εισόδου, μόλις αφήνει τα Άγια πάνω στην Αγία Τράπεζα, ακούει ένα τρομερό θόρυβο. Όπως λέει, σαν να πέφτουν βαρέλια. Δεν έδωσε σημασία, επειδή είναι γνωστές οι μεθοδίες του διαβόλου και καρακά, συνέχισε αυτός με ατάραχο στην λειτουργία. Όταν έφτασε στην καβολή των Τίμιων Δώρων, ακούσε τρομερότερο θόρυβο, σιώταν όλο το κόσμο εκείνο. Πάλι δεν έδωσε σημασία. Όταν γύρισε να δει να πει και έστε τα ελέη, βλέπει οι περισσότεροι είχαν μείνει μόνο οι Ορθόδοξοι μέσα, οι άλλοι λείπαν και ο μάγος. Τέλειωσε η λειτουργία, ρώτησε τι έγινε, τι ήταν αυτή η θόρυβο που ακούστηκε. Στην μεγάλη είσοδο λέει, μετά μόλις μπήκε, έπεσε ο μάγος κάτω. Τον πήγαν σε ένα νοσοκομείο. Εκεί πέρα μια κλινική που υπάρχει εκεί, υποτυπώδης, και αυτό ξέρουμε και μας είπαν είναι βαριά. Οι άλλοι φοβήθηκαν από τη μη Ορθόδοξη, βλέποντας το μάγο να πέσει και φύγανε. Οπότε μετά έφυγε ο πατήρ Αλέξανδρος, αφού τέλειωσε, πήρε το ποδήλατο και πήγε στην Μουέκα. Εκεί πέρα του περίμενα απ' έξω η πρεσβυτέρα του και του λέει, παπά μου, όλο το βράδυ έβλεπα αυτά και αυτά και αυτά και διηγεί του ό,τι είχε διαμηθεί μεταξύ του μάγου και αυτό. Τελικά πέθανε ο μάγκος. Και, ναι, θα σου πω. Και λέει και ο μάγος πέθανε. Λέει ο παππάς, όχι, εγώ έμαθα την άρρωστο ότι έπεσε. Στη συνέχεια, μετά από λίγο, έρχεται ένας από το νεωρία με το ποδήλατο και του λέει, ο μάγος μας ειδοποίησε από τον νεωρία πέθανε. Πότε πέθανε,
και ήταν, και ήταν ότι ήταν η ώρα της μεταβολής των τιμιογόρων που ακούσε ο δεύτερος θεός που πέθανε ο μάγος. Καταλαβαίνετε λοιπόν το δύναμη της Ορθοδοξίας και πώς ο Θεός δείχνει την προστασία στους Ορθοδόξους εκείνη την ιερή και στην Ορθόδοξη πίστη. Ευχαριστούμε πολύ, Σεβασμιότητα. Να είστε καλά.